Θέλω πριν απαντήσετε σε αυτά που λέτε, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που υπόθηκαν στο τραπέζι. Θέλω, επειδή άκουσα και τον κύριο Μπίση να το λέει προηγουμένως, και εσείς έχετε προτείνει εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Άκουγα και τον κύριο Θοδωράκη να το λέει, το είπε και το λέει και το Πασόκ, η αλήθεια είναι πολύ καιρό τώρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων. Σύμπτωση απόψεων δεν θα το έλεγα. Εμείς ξεκινήσαμε με μια δυναμική που είπε από την αρχή ότι πιστεύουμε ότι οι άξιες δυνάμεις υπάρχουν σε πάρα πολλούς χώρους. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το κίνημα για να δώσουμε ένα χώρο στη συνωμοσία του καλού. Και λέγοντας αυτό, τι λέμε, τι εννοούμε. Δεν εννοούμε συνεργασία της λογικής της Δημάρ ή της λογικής του Πασόκ. Ελάτε να μαζευτούμε, να τακτοποιήσουμε τις καρέκλες και να τις μοιράσουμε. Γιατί θα μου επιτρέψει ο συμπαθέστατος συνάδελφος εδώ από τη Δημάρ ότι. Ο κύριος Στοχαρόπουλος, βέβαια, όταν λέμε την. Βλέπουμε την ιστορία μας. Η ιστορία μας μας δείχνει ακριβώς τι έχουμε κάνει. Και οι λογικές του 4-2-1. Δεν ανοίγουν. Οι λογικές του 4-2-1. Δεν ανοίγουν. Ακούστε με. Ακούστε με και θα ακούστε με και τον ακούσετε. Να αφήσουμε και θα ρωτήσουμε. Να κάνετε μια πρόταση σε αυτό το θέμα. 4-2-1 στα Υπουργεία. Άμα με αφήσετε, θα σας το πω. Οι λογικές του 4-2-1 δεν τις ακολούθησε το ποτάμι. Τις λογικές αυτές τις ακολούθησαν άλλοι μέχρι τώρα στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Και το λέμε από την αρχή. Εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, όχι μόνο απέναντι στους ξένους. Εθνική ομάδα για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Και ο κύριος Θεοδωράκης και την πολιτική τόλμη και όλοι στο ποτάμι, το λέμε αυτό πάρα πολύ καθαρά, ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια συνεννόηση, όχι για το κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΙΜΑΡ, του ΠΑΣΟΚ, όπως το εννοούν. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Μπιζόγλου, αλλά για το συμφέρον των πολλών, των Ελλήνων. Αντίθετα λοιπόν με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία τεντώνει το ζωνάρι των πολιτών όσο αντέχουν. Με οριζόντια μέτρα που τα εξακολούθησε μετά από το Πασόκ, από την κυβέρνηση του Πασόκ. Και αντίθετα με όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει: Ανοίγω όλες τις θέσεις του ελληνικού δημοσίου ξανά και ελάτε να πάμε 10 βήματα ξανά πίσω και να ξαναμπούμε στο δημόσιο. Το ποτάμι λέει κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Ελάτε να οργανώσουμε τον παραγωγικό μας ιστό, ελάτε να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα επιδόματα, ούτε οι καρέκλες στα υπουργεία, ούτε να θρέψουμε κομματικούς στρατούς μέσα από μια τεράστια γραφειοκρατία και ένα τεράστιο δυσκίνητο αντιπαραγωγικό. Δημόσιο. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για να έχουμε αξιοπρεπείς Έλληνες σε μια αξιοπρεπή Ελλάδα. Και αν μου επιτρέπετε ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του θέματος, ήδη στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει στον Ευρωπαϊκό Νότο αυτή η συζήτηση για την τόνωση των επενδύσεων στις πιο αδύναμες χώρες. Είδατε ήδη τα πακέτα Juncker που ξεκίνησαν, οι ανακοινώσεις έχουν γίνει. Πάρα πολλά εθνικά κοινοβούλια στρέφουν το βλέμμα τους τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Για την Ελλάδα είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ακόμα μέσα στην κρίση και ακόμα ταλανίζεται από αυτή την κρίση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει πραγματικά αυτό το πακέτο επενδύσεων που έρχεται και να δημιουργήσει έναν επενδυτικό ιστό ανοιχτή προς τις επενδύσεις, όχι προς τους κομματικούς οδηγούς και τα συμφέροντα. Λοιπόν, να πάμε και στην κυρία Ελένη Καπλάν.